Νομοσχέδιο που απαγορεύει στι Ρωσίδε να προσφέρουν υπηρεσίε παρένθετη μητρότητα σε αλλοδαπού ψήφισε η Ρωσική Κάτω Βουλή. Το νέο θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι πλέον μόνο οι παντρεμένοι Ρώσοι πολίτε ή οι ανήπαντρε Ρωσίδε που δεν μπορούν να γεννήσουν παιδί για ιατρικού λόγου θα μπορούν να χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε αυτέ. Ο πρόεδρο τη Δούμα δήλωσε ότι στόχο είναι να προστατευτούν τα παιδιά τη Ρωσία. Σκοπό του νόμου είναι να απαγορεύσει την παρένθετη μητρότητα για αλλοδαπού πολίτε. Ποιο έρχεται για να χρησιμοποιήσει τι υπηρεσίε δεν ξέρουμε. Πού μεταφέρονται τα παιδιά ούτε αυτό ξέρουμε. Αυτά είναι τα παιδιά μα. Μπορεί να τα παίρνουν για δωρεά οργάνων ή σε οικογένειε ομοφυλόφιλων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίση πω κάθε παιδί που γεννιέται από παρένθετη μητέρα στη Ρωσία θα παίρνει αυτόματα τη ρωσική υπηκότητα. Για να γίνει ομοσπονδιακός νόμος, θα πρέπει να εγκριθεί και από την άνω βουλή της Ρωσίας και κατόπιν να υπογραφεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.